Το κλασικό τραγούδι δεν ήταν από νωρίς στη ζωή μου, οφείλω να ομολογήσω. Κάποια στιγμή όμως το άκουσα και απλά δεν μπορούσα να κουνηθώ από το πόσο μαγεύτηκα από αυτό. Ήταν αυτό που με έκανε να σταματήσει ο χρόνος και ο κόσμος όλος γύρω μου, ακούγοντας μόνο αυτή τη μουσική. Έτσι κατάλαβα ότι αυτό είναι το είδος που θέλω εγώ να ακολουθήσω. Και βέβαια το ότι υπάρχουν τόσοι αιώνες της κλασικής δημιουργίας δημιουργεί μια τεράστια μουσική βιβλιοθήκη από την οποία μπορείς να επιλέξεις χωρίς να χρειαστεί να κάνεις στην ουσία συμβιβασμούς οπότε θα έκανες με οποιοδήποτε άλλο μουσικό είδος. Στο For Fashion Sake θα παρουσιάσω μια σύνθεση του John Cage από τα Songbooks το νούμερο 84. Το επέλεξα βλέποντας όλες τις παραμέτρους που θα υπήρχαν εκείνη τη βραδιά, το κτίριο, αυτά που προηγούνται, αυτά που έπονται. Και βασικά από την συλλογή του Κάρλος, που μου φάνταζε εθέρια και υπήρχαν τόσα πολλά στοιχεία πουλιών μέσα. Και αυτή η παρτιτούρα είναι σαν να είναι ένα πουλί που προσπαθεί να αρθρώσει λόγο. Μου άρεσε πάρα πολύ η πρόκληση του να συμμετάσχω σε ένα τέτοιο event όπως το For Fashion's Sake. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η σύμπραξη διαφόρων ειδών τεχνών και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που τελικά θα βγάλει. Είναι πάντοτε ένα ρίσκο, το αφήνεις πολύ στο τυχαίο και στην έμπνευση της στιγμής. Κάθε στιγμή στη δημιουργία είναι μοναδική. Δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον αυτή η σύμπραξη. Και έτσι το ακολούθησα. Thank you.